Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα που υπάρχουν από τους γονείς θα έχετε ήδη. Είναι γνωστά και τα δεχόμαστε καθημερινά. Αλλά πριν προχωρήσουμε να πω για τα σχόλια που άκουσα από την κυρία Υπουργό, ότι αν εμβολιαστούν τα παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλή μετά από 40 μέρες. Όχι αύριο το πρωί αν εμβολιαστούν ότι θα σταματήσουν να κάνουν self-test και θα είναι. Γιατί θα γίνουν οι δύο δόσεις σε 20 μέρες και 15 μέρες να πιάσει το εμβόλιο, πάμε στις 35-40 μέρες. Άρα να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα για το θέμα. Μισό λεπτό, γιατί είναι αυτό πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε είναι πως τουλάχιστον για 40 μέρες μετά τον εμβολιασμό τους θα πρέπει να συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν να προσέρχονται στα σχολεία με τα self-test. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα πρέπει να το κάνουν το self-test μέσα στις 40 μέρες αυτές. Βέβαια. Ναι. Καταλάβατε. Τώρα, για να πάμε επί της ουσίας στο θέμα το δικό μας και τον εμβολιασμό των παιδιών, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία βέβαια συνιστά να γίνει ο εμβολιασμός των παιδιών αυτών και θα δώσω δύο δεδομένα ως προς την αρρώστια. Η κλινική εικόνα από COVID στα παιδιά μπορεί να είναι οξία στην φάση αυτή που θα κολλήσει ένα παιδί και μπορεί να είναι είτε ασυμπτωματικό, είτε με ήπια συμπτώματα, είτε με πολύ έντονα συμπτώματα. Τα παιδιά που κάνουν έντονα συμπτώματα είναι πολύ λίγα. Και αυτά μπορεί να βρεθούν σε εντατικές. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 14 παιδιά Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Και επομένως βλέπουμε ότι μικρό ποσοστό μεν, αλλά νοσηλεύεται και κινδυνεύει. Mm. Και όπως έχουμε το παράδειγμα της Λαμίας, χάθηκε ένα παιδί, μια έφηβη, διότι το παιδί ήταν καλά, δεν είχε υποκειμένο νόσημα, έκανε πυρετό, έκανε αφυτάτωση, έκανε πιθανές θρομβώσεις ή μυοκαρδίτιδα από την αρρώστια και οδήγησαν στο πνευματικό ίδρυμα και το θάνατο. Επομένως, ο θάνατος είναι υπαρκτός και στα μικρά παιδιά, σπάνια μεν. Ο δεύτερος κίνδυνος στα παιδιά. Λέτε ότι 14χρονοι από τη Λαμία, γιατρέ. Ακριβώς. 14χρονοι από τη Λαμία. Ο δεύτερος κίνδυνος στα παιδιά είναι να έρθει μετά από 2 με 3 εβδομάδες. Όταν περάσουν την οξία φάση, είτε συμπτωματικά είτε με συμπτώματα, μετά από 2-3 εβδομάδες μπορεί τα παιδιά να κάνουν αυτό το πολυορογονώδες, φλεγμονώδες σύνδρομο που πιάνει πολλά όργανα, ύπαρ, νεφρά, πνεύμονες και εκεί η θνησιμότητα είναι μεγάλη. Είναι 1,8%. Άρα κινδυνεύουν και από εκεί. Συνεπώς, ανάμεσα στον εμβολιασμό, ο οποίος είναι ασφαλής, δεν έχει θανάτους. Και τα παιδιά τα μικρά δεν έχει παρενέργειες, διότι είναι το 1/3 της δόσης των ενηλίκων. Κάνουμε 10 μικρογραμμάρια αντί για 30. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να κάνουν είναι να εμβολιάσουν οι γονείς τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει φόβος από το εμβόλιο, ενώ από την αρρώστια υπάρχει έστω σε μικρό ποσοστό. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για μια είδηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ένα ερώτημα το οποίο έχει προκύψει. Πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση, δεν είναι για παιδιά, είχαμε την ενημέρωση από τη Pfizer και τη BioNTech για την τρίτη δόση του εμβολίου, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή, η τρίτη δόση, επαναλαμβάνω, φέρεται να αδρανοποιεί την παραλλαγή όμικρον. Κοιτάξτε να δείτε, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην όμικρον, όπως έχω πει, θα είναι αποτελεσματική για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι οι 16 μεταλλάξεις που υπάρχουν για τη Δέλτα σπιάνει το εμβόλιο. Οι άλλες 16 είναι ο ιός του κρυολογήματος που όλοι μας έχουμε περάσει κρυολόγημα. Ναι, βέβαια. Άρα υπάρχει μια διασταυρούμενη, όπως λέμε, ανοσία ανάμεσα στο κρυολόγημα και στον COVID. Συνεπώς, έχουμε προστασία από το εμβόλιο εναντίον του COVID, για το COVID, αλλά έχουμε και το αποκριολόγημα. Και αυτό συνολώντας που πιθανόν τα ΑΦΡΙΚΑ δεν έχουν βαριές καταστάσεις. Γιατί όλοι έχουν περάσει κρυολόγημα και έχουν μια διασταυρούμενη ανοσία στο προσωπικό. Και γι' αυτό είναι πιο ελαφρά. Επομένως, το εμβόλιο οπωσδήποτε πιάνει. Απλώς δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό πιάνει. Πλέον, ναι, μπορεί να είναι μικρότερο. Αλλά η κυταρική ανοσία που έχει σημασία εδώ υπάρχει και διαρκεί πολλά χρόνια. Τα τάβλεμο κύτταρα, αυτά που λέμε κύτταρα φωνιάδες, ζουν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και αυτά θυμώνται. Δηλαδή αν πέρασε ένα κρυολόγημα μπορεί να θυμηθεί ότι κάτι παραπλήσωσε όσο και περάσει και να κάνει μια μικρή προστασία. Και να προστατεύει. Και αυτή ήταν η ερμηνεία που δίναμε για τα παιδιά, ότι δεν νοσούν βαριά, ότι περνούσαν πολλές ιώσεις στα σχολεία και είχαν διασταυρούμενη ανοσία με το COVID. Επομένως, κάνανε μερική προστασία. Γιατρέ, βοηθήστε με και στο εξής. Τώρα δεν ξέρω αν υφίσταται ως ερώτημα ή ακριβώς το τι συμβαίνει στη συνέχεια.
Αν έχουμε την ανακοίνωση αυτή για την εξουδετερώση της μετάλλαξης όμικρον μετά το τρίτο εμβόλιο. Τι γίνεται για όσους, για παράδειγμα, ήταν διπλά εμβολιασμένοι και στη συνέχεια νόσησαν? Είναι, κοιτάξτε, η νόσηση είναι σαν να γίνεται εμβόλιο. Βέβαια, το κάνει μικρότερο τύπλο της σωμάτων, μικρότερο ερεθισμό, αλλά η νόσηση είναι σαν να γίνεται σαν να έχει εμβόλιο. Κάνει την τρίτη δόση. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Και εσείς, καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, για το θέμα των εμβολιασμών των παιδιών.